είστε ένας από τους εφημέριους τους οποίους επισκεπτόταν συχνά η Γεωργία Αποστόλου. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε να μου πείτε δύο λόγια για αυτό το κορίτσι. Ακολουθούσε τον πατέρα Ανανία Κουσθένη και στις λειτουργίες που κάνει στο Ναό του Αγίου Νεκταρίου στα Εξάρχεια και στις ομιλίες που έκανε, και ερχόταν η Γεωργία για να προσευχηθεί, να παραβευθεί στη Θεία Λειτουργία που θα θελούσε ο πατήρ Ανανίας. Και όταν εκοιμήσε η Γεωργία και ζήτησε η οικογένειά της από τον πατέρα Ανανία να παρευρεθεί στην εξώδια ακολουθία, ο ίδιος μην μπορώντας, ένα από προβλημάτων υγείας που έχει, μου ζήτησε και ο ίδιος, αλλά και η αδερφή της επικοινώνησε μαζί μου, παρακαλώντας με να παρευρεθώ στην κηδεία, η οποία έγινε την Τρίτη στις 5 το απόγευμα στο Σχιστό. Και μου είπε ο πατήρ Ανανίας να μεταφέρω εκεί μία φράση, ότι η Γεωργία ήταν ένας μυστικός άγγελος. Ερχόταν εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα κοντά σε εσάς και ακολουθούσε τον πατέρα Ανανία. 6 με 8 χρόνια, εγώ τη θυμάμαι. Την πίστη στο Θεό την είχε πάντοτε. Το ότι επέλεξε κάποια στιγμή να απομακρυνθεί από τα φώτα είναι κάτι το οποίο ήταν δική της απόφαση, καθαρά, και για την οποία όμως ποτέ δεν συζήτησα εγώ προσωπικά μαζί της. Ούτε τη ρώτησα, ούτε αυτή μου είπε κάτι. Και το σεβάστηκα, ήταν επιλογή της, αβίαστη επιλογή της, είχε νου, είχε γνώση, είχε το ταλέντο και η ίδια μπορούσε να κρίνει και να αποφασίσει για τον εαυτό της τι πορεία θα επιλέξει στη ζωή της. Είχε εκφράσει την επιθυμία κάποια στιγμή να μονάσει. Αυτό ακούστηκε, αλλά μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι ποτέ δεν πήγε σε μοναστήρι να εγκαταβιώσει. Γιατί εγώ όλα αυτά τα χρόνια που σας λέω, 6 με 8 χρόνια, τη θυμάμαι να έρχεται ανελιπώς στις ακολουθίες, στα κηρύγματα, ντυμένη απλά, σαν όλες οι γυναίκες, και να κάνει παρέα με όλους, χωρίς να φοράει ούτε ράσα, ούτε μαντήλι, ούτε τίποτα. Καλύνευε την ψυχή της, ήταν η δύναμή της για το πιθανό πρόβλημα υγείας που έχει ακουστεί ότι αντιμετώπιζε. Ότι σίγουρα αυτό την παρηγορούσε η Εκκλησία, και πιο ειδικά οι ομιλίες του πατρός Ανανία και οι λειτουργίες που έκανε, είναι γεγονός. Από την άλλη όμως, μόνο η ίδια ξέρει πόσο πολύ την ακουμπούσε αυτό. Το πρόβλημα υγείας της το άρχισε να το καταλαβαίνουν τον τελευταίο ένα με δύο μήνες, παραπάνω από δύο μήνες δεν ήταν, που αδυνάτησε λίγο. Και ένα μήνα πριν φύγει, ήρθε και κοινώνησε και στον Άγιο Νεκτάριο και δυσκολευόταν λίγο να περπατήσει. Και τις τελευταίες, για δύο εβδομάδες πριν κοιμηθεί, πριν φύγει, κάποιος την βοηθούσε λίγο να περπατήσει και δεν μπορούσε ούτε καν να μιλήσει. Αλλά το ό,τι υπέφερε, το ότι είχε καρκίνο, αυτό το έμαθα και εγώ την επομένη της κηδείας. Ούτε οι συγγενείς της, δηλαδή ούτε η μητέρα της, ούτε ο πατέρας της, ούτε τα αδέρφια της γνώριζαν γι' αυτό. Ήταν κάτι το οποίο πέρασε μόνη της, τελείως μόνη της, χωρίς να στενοχωρήσει, δεν ήθελε να στενοχωρήσει κανέναν, δεν ήθελε να επιβαρύνει κανέναν. Και αυτό μόνο ηρωισμό δείχνει. Ήταν έτοιμη, περίμενε να έρθει το απευκταίο. Όχι μόνο έτοιμη ήτανε, αλλά από ό,τι μου είπε και η αδερφή της και μου έδειξε, είχε αφήσει και σημειώσεις με λεπτομέρειες, με οδηγίες για τις κηδείες της, να είναι απλή, να είναι απέρητη και για την ταφή της. Και είχε παρακαλέσει, είχε ζητήσει για την οδηγία της να γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο. Ο Θεός να την αναπαύσει. Ίσως να είναι λίγο τολμηρό αυτό που θα πω τώρα, ότι μάλλον έχει αγιάσει η Γεωργία. Έτσι ζώντας στην πολύβουη και πολυτάραχη πόλη των Αθηνών, κατάφερε να τηρήσει το Ευαγγέλιο κατά γράμμα και να αγιάσει. Συλληπιτήρια στην οικογένειά της για μια ακόμη φορά. Και Βαλεντίνη μου, θα δώσω το λόγο σε εσένα.